Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα και έτσι πυρκαγιές και θα πάμε και στον Εύρο. Ξεκινάμε από τη μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο μου, σε σένα και στους ακροατές σου, που είναι πάντοτε πάρα πολύ και με ενδιαφέροντα σημεία και στοιχεία. Καλή δημοσιογραφική χρονιά, να πω επίσης, αγαπητέ. Και σε σένα, Θανάση μου, καλή χρονιά να έχουμε και σε ένα. Καλή δύναμη κλπ. Εγώ θα πιάσω σήμερα τρία θέματα, όχι από αυτά βέβαια που έθεσες και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή το θέμα μετανάστευσης, το θέμα των ελληνοτουρκικών και την επίσκεψη του Γιώργου Πέγερα Πετρίτη και ορισμένα άλλα τα οποία είπε για τον Εύρο. Σήμερα εγώ θα επικεντρωθώ στο διαθέσιμο χρόνο, στο ένα του τι που είμαστε αυτή τη στιγμή στα ρωσο-ουκρανικά, ένα δεύτερο τι γίνεται στην επόμενη φάση του Πριγκόζιν μετά την όσα έγινε στο Τβέρ της βορειοδυτικής Ρωσίας και το τρίτο βέβαια λίγο στο τέλος το αφήνω, αλλά είναι μεγάλο θέμα σχετικά με το τι γίνεται στην Αφρική. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πριν έρθω στα... Μεγάλα θέματα όλα αυτά, μας αφορούν πάρα πολύ, αφορούν την ελληνική πολιτική, θα έπρεπε η ελληνική πολιτική να τα λαμβάνει υπόψη και να σχεδιάζει και με βάση αυτά. Γι' αυτό ξεκινάμε με εσένα και με την μεγάλη εικόνα. Να, σε καλά, ευχαριστώ. Ξέρω ότι έκανες και διάφορες επισκέψεις αστραπείς σε διάφορες πρωτεύουσες, οπότε φαντάζομαι ότι έχεις πολλά να πεις. Σίγουρα. Για πιστεύω θα τα πούμε και σε επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε. Όσο μπορούμε, σίγουρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το πολεμικά συμβούλια των τελευταίων ημερών ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, αλλά όπως ξέρεις, επειδή είπε στην Ινδία, σήμερα υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Μόντι. Όπως ξέρεις, την άλλη εβδομάδα είναι η συνάντηση του Group 20. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στην Ινδία. Και έτσι βέβαια η Ινδία, όπως ξέρεις, είναι η ίδια περίπτωση με την Νότια Αφρική. Μάλλον η Νότια Αφρική είναι διαφορετική περίπτωση από την Ινδία, γιατί η Νότια Αφρική έχει υπογράψει τα σχετικές συνθήκες που διέπουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο των Εγκλημάτων Πολέμου. Γι' αυτό και ακριβώς ο Πούτιν δεν πήγε στη συνάντησή της Μπρίξα, αλλά παρευρέθη ο Λαυρόφ. Ανακοίνωσε σήμερα στο Μόντι, αφού συζητήσαν κάποια θέματα σχετικά με, όπως είδα από ινδική εφημερίδα στα αγγλικά, για space security, για το διάστημα και για ορισμένα άλλα ζητήματα του G20. Ο Πούτιν είπε ότι θα στείλει τον Λαυρόφ και σε αυτή την. Ο μόνος ο οποίος είναι εκτός πυρώσεων, βέβαια, δεν μπορεί να είναι ο ημέση κυρίως, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να κυκλοφορεί όπου και να είναι και όπου επιτρέπεται να πάει. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι επειδή υπήρξε και μια επικοινωνία του Ερντογάν με τον Μόντι, γιατί όπως ξέρεις η Τουρκία είναι G20 και την επόμενη εβδομάδα, δύο μέρες δηλαδή πριν την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου, που θα είναι 7 με 9 η σύνοδος στη G20. Στο Νέο Δελκί, ο Ερντογάν 5 με 7 θα είναι μετά από πολλά χρόνια σε επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Τώρα, ανεξαρτήτως αυτό, θα το συνδυάσει και με άλλες συζητήσεις, αλλά τέλος πάντων μετά την τελευταία επίσκεψη Μόντι εδώ και τα όσα. Προφανώς δεν αφήνει τίποτα ο Ερντογάν κάτω. Ειδικά αυτό δεν αφήνει τίποτα. Τώρα, έχουμε άρα συνεπώς και μετά την Μπρίξα στο Johannesburg, που βέβαια είναι άλλη περίπτωση της Νότιας Αφρικής. Του χρόνου το 2024, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Λάμπρο, το G20 είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αλλά και εκεί να δούμε, γιατί προφανώς ο πόλεμος θα συνεχίζεται, γιατί η εικόνα που έχω και από τις επισκέψεις σε Βιέννη, Μπραντισλάβα και Ζάγκρεπ μέσα στον Αύγουστο, σύντομες αλλά περιεκτικές, είδα την εικόνα ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος με αμύωτη ένταση και στα νότια τμήματα της Ουκρανίας και στα. Τι βλέπεις εκεί, δηλαδή, τι βλέπεις μέσα στο 24 βαθιά να πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε μέχρι 25-26, θα σου πω το εξής κιόλας. Πρώτα έγινε μια μυστική σύσκεψη διαρκείας 6 ώρων, προ πολύ λίγων ημερών, στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, η οποία τέτοιο επίπεδο. Και στην οποία συμμετείχαν οι ανώτατοι διοικητές των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με επικεφαλή τον Τσακέρ, τον Αμερικανό στρατηγό Κρις Καβόλη. Ήταν εκεί ο αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχει σημασία να προηγείται το νιούς των Βρετανικών, Ναύαρχος Σερ Τόνι Ρεντάκιν, και η όλη στρατιωτική και παρακαλώ ηγεσία, με επικεφαλή τον Ζαλούζνη. Ήταν για 6 ώρες εκεί, εντός πολωνικού εδάφους για προφανείς λόγους, σε σχέση με ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στην Ουκρανία μέσα. Πολωνία είναι και ΝΑΤΟ, δεν το συζητάμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα. Λοιπόν, δεν ήταν μια συνηθισμένη για μένα, όπως έχω πληροφορίες, Λάμπρο, στη σκέψη, αλλά πραγματικό πολεμικό συμβούλιο του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία. Έτσι μου αρέσει αυτή η έκφραση. Δηλαδή, ο Ζαλούζνη έφερε μαζί του 58 στρατηγούς και ταξίερχους, όλη την ομάδα δηλαδή διοίκηση των Ουκρανικών δυνάμεων, κλαδάρχες, τομεάρχες κλπ. Έχουν την πλήρη λίστα. Και περίπου πήγανε σιδηροδρομικό, αντιλαμβάνεσαι, από το Κίεβο με τη γνωστή γραμμή και συναντηθήκανε. Και τα θέματα ήταν αξιολόγηση της στρατιωτικής στρατηγικής, όπως το μεταφράζω, της Ουκρανίας, δηλαδή στην κορυφή της ημερησίας διάταξης, τι πρέπει να γίνει, μια και ας πούμε είναι σε εξέλιξη αντεπίδεση, έστω και με πιο χαλαρά βήματα συγκριτικά με τα αναμενόμενα δύο μήνες πριν, αλλά και τα προσεχή σχέδια μάχης για έναν, όπως λέει μέσα ο Ζαλούζνη, εξαντλητικό χειμώνα, ως επίσης και εξαντλητικό 2024 που έρχεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουμε στην διετία 2024-2025 σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει, δεν φαίνεται κάτι στο προσκήνιο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα,
Ιδιαίτερα σημαντική όμως για μένα και με ευρύτερες προεκτάσεις, όπως μου είπαν άνθρωπος που ήταν στη σύσκεψη μέσα, ήταν η παρουσία του Βρετανού Ναυάρχου, ο οποίος θεωρείται λάμπρο από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ, τον οποίο έχουν εμπιστοσύνη οι Αμερικανοί, τον έχουν εμπιστοσύνη και οι Ουκρανοί. Και είναι ναύαρχος και θα πούν διάφοροι, είναι ο πλέον διακλαδικός και ο πρώην, θα έλεγα, ο πιο καλός γνώστης λεπτομεριών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπός μας υπό Ζαλούζνη, δηλαδή ο αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει το OK και από τον απερχόμενο Αμερικανό το Μίλεϊ, αλλά και από τους Ουκρανούς, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι ο σύνδεσμος πλέον επίσημα του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία. Δηλαδή, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται, ο ναύαρχος Ραντάκιν, ο οποίος είχε πάει και πριν από ένα μήνα, θυμάμαι, στο Κίεβο, κήδη για 45 λεπτά το Ζελέσνη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί καλύτερα, όπως λένε, τη στρατηγική της Ουκρανίας στο έδαφος. Γι' αυτό και είχε επαφές και με τον στρατηγό Σέρχη, τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας και με όλους τους άλλους. Τώρα, θα πούμε ότι οι Βρετανοί είναι αυτοί που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης των Ουκρανών. Και άλλοι συμμετέχουν, αλλά οι Βρετανοί έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της εκπαίδευσης. Ναι. Και όχι μόνο σε απευθείας επίπεδο, Κίεβο, Λονδίνο, αλλά και πολλοί άλλοι, μέχρι και Νεοζηλανδία, Αυστραλία, Σουηδία, Φιλανδία, όλοι αυτοί που είναι στο βρετανικό έδαφος, το πάνω χέρι έχουν οι Βρετανοί. Παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, γιατί έχω μια πληροφορία ότι ο Μπεν Γουάλας θα παραιτηθεί προσεχώς μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες για προσωπικούς λόγους. Δεν εξηγούνται, ούτε οι Βρετανοί μου έχουν πει λεπτομέρειες, αλλά αυτή τη στιγμή ήταν ότι η συνάντηση στα σύνορα υπήρξε πάρα πολύ σημαντική. Και εξήγησε ο Ζαλούζνη ότι στη φάση που θέλουμε η επίθεση δίδει έμφαση, το έχουμε πει λάμπρο αποκλειστικά στην εκπομπή σου, προς τα νότια και νοτιοανατολικά, δηλαδή κοινό Ζαπορίζια, γιατί εκεί πάνε καλύτερα οι επιθέσεις, γιατί και σήμερα είδαμε επιβεβαιώσεις καταλήψη άλλων δύο χωριών. Και βεβαίως η κατεύθυνση του Ουκρανικού στρατού είναι προς Μελιτόπολη. Αν φτάσουν στη Μελιτόπολη πριν τα Χριστούγεννα, από εκεί και πέρα δημιουργούνται προβλήματα για τη γέφυρα της Κρυμαίας, διότι από εκεί και πέρα αρχίζουν να πιθάνουν στην Αζοφική και στο Μπερδιάνσκ. Δεν λέω στη Μαριούπολη, στον Περδιάνσκι, που είναι πιο εδώ, οι Ουκρανικές δυνάμεις. Πάντως, μια και το αναφέρεις, πάντως τέτοιο βάθος χρόνου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι το είχε πει στην εκπομπή εδώ από την αρχή, ότι θα πέσει βάθος χρόνου, το είχε πει και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο Βλήμα, να το αποδώσουμε εύσημα και στον Μάριο, από την αρχή είχε πει θα πάει μέχρι 26 τουλάχιστον. Εδώ φαίνεται ότι είναι και ένα θέμα αντοχής. Δηλαδή, θα πρέπει αφενός να διατηρήσουν την διάθεση να πολεμούν και το αξιόμαχο οι Ουκρανοί, αφετέρου οι Δυτικοί θα πρέπει να συντηρήσουν και να διατηρήσουν την τροφοδία του ροή όπλων, εκπαίδευση και χρημάτων κλπ. Μην ξεχνάμε ότι 31 άρματα μάχης τύπου Άμπραμς είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς κατεύθυνση Πολωνία. Όχι όλα. Αυτή τη στιγμή τα Αμερικά είναι ήδη στο Γκράφενφορ της Βαβαρίας. Μην ξεχνάμε επίσης, αυτό που λες είναι σημαντικό. Δηλαδή, η ανάλυση που έκανε ο Γενικός ο Ζαλούζνη είναι ότι η σειρά των αμυντικών θέσεων και των οχυρώσεων και των χαρακωμάτων, μίλησε επίσης ότι υπάρχουν και πολλά υπόγεια χαρακώματα, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις κατέβαλαν, να το πω έτσι, προς το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό υλικό και προσπάθεια μέσα στον καλοκαίρι ή πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη και το χειμώνα. Είναι αρκετά σκληρές, ιδιαίτερα οι αντιαρματικές τάφροι, τα δόντια του δράκου που λένε τα Dragon Teeth, τα αντιαρματικά εμπόδια και τα πρόσθετα ναρκοπέδια, αυτά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Αν σκεφτείς ότι χθες και προχθές που καταλήφθη επίσημα και είναι δεδομένο πλέον το μεγάλο αυτό κεφαλοχώρι της Ρομπολίνιε από τις Ουκρανικές δυνάμεις, έγινε καθυστέρηση μεγάλη, γιατί προσπάθησε να γίνει να μην υπάρχουν μεγάλες απώλειες, γιατί υπάρχουν απώλειες στο θέμα της άρσης ναρκοπεδίων, κάτι το οποίο χθες η Νορβηγία, με την ευκαιρία της ημέρας της Ουκρανίας που ήταν για τις 24 του μηνός, όταν η Ουκρανία αποχώρησε και τελείωσε τότε η αλίστο μνήμης Σοβιετική Ένωση και εκείνο το άθλιο κομμουνιστικό μπλοκ, αυτή η Ουκρανία ήταν πολύ πρωθυπουργοί, όπως ο Βέλγος, όπως ο Σάντσεθ ο Ισπανός, όπως ο Νορβηγός ήταν στο Κίεβο για τα συγχαρητήρια κτλ. Τέλος πάντων όλα αυτά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, λάμπρο θέλει προσοχή, γιατί έχουν βελτιωθεί στο νότιο τμήμα, αναφέρομαι σε Ζαπορίζια και το τονίζω αυτό, αλλά οι σχετικά σκληρές και προετοιμασμένες ρωσικές αμυντικές θέσεις και ιδιαίτερα το θέμα των αρκοπεδίων έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο θέμα. Το οποίο αυτή τη στιγμή πάει καλύτερα, είναι όμως πολύ σφιχτά τα πράγματα στο βορρά, ενώ σε Λουκάνσκ και στο Μπαχμούτ. Σαφέστατα είναι καλύτερη εικόνα όπως τη βλέπω και από αεροφωτογραφίες και τα λοιπά. Παρακολουθώ λάμπρο αυτό το Blackbird Group, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι συνδρομητικό και έχει φοβερές αεροφωτογραφίες και αναλύσεις, και το οποίο είναι και γνωστοί αναλυτές, τουλάχιστον πολύ καλύτερα ενημερωμένοι από μένα και σε καθημερινή βάση από αυτές τις περιοχές. Αναλύουν και αυτό σημαίνουν σήμερα σε μια τρισέλιδη αναφορά που πήρα, ότι αποκλειστικά στη Ζαπορίζα τα πράγματα πάνε λίγαν ικανοποιητικά και καταφέρουν και ξεπερνάνε κάποια ναρκοπαιδεία. Άρα κρατάμε ότι πάνε σε βάθος χρόνου 25-26
Που σημαίνει ότι θα μπουν στο χρονικό παράθυρο όπου ενδέχεται να υπάρξει εκεί κάποια κίνηση της Κίνας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ενοποιούνται χρονικά. Με την Ασία ειρηνικό. Τώρα, το δεύτερο για να το κολλήσω λίγο με τον Πρικόζη είναι το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τη Βάγνερ και τι μέλλον έχει. Έτσι, η Βάγνερ τι μέλλον έχει υποστηρίζοντας στο Χαφτάρ, η Βάγνερ τι μέλλον έχει υποστηρίζοντας στο Χεμέτι στο Σουδάν, η Βάγνερ αν θα παραμείνει στη Συρία, η Βάγνερ αυτή τη στιγμή τι θα γίνει στην Ουκρανία είναι εκτός, δεν το συζητάμε. Ζητάει όρκο πίστης, όπως ξέρεις από χθες, ο Πούτιν, ο Πούτιν σχετικά με το να ενταχθούν μέσα σε τακτικό στρατό. Αν αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν άλλες μέσα από τη Βάγνερ, ας πούμε στρατιωτικές, μισθοφορικές δυνάμεις, παραστρατιωτικές μάλλον, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και οι οποίες στο παρελθόν, όπως ήταν ξέρω, η Σλαβωνική Δίκηση κτλ., να μην πάω πιο πίσω, το 2014 στην Κρυμαία, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Πάνω στο θέμα είναι με τη Βάγνερ, απασχολεί εγώ στη Λευκορωσία, γι' αυτό ξέρεις και το ΝΑΤΟ. Μένει εκεί στο τι γίνεται στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας και Λετωνίας-Λευκορωσίας. Αν η Βάγνερ εξακολουθήσει να παραμένει, και αυτό που σου λέω είναι σημαντικό από πολωνική πηγή τώρα, χθες, αν η Βάγνερ εξακολουθήσει να μην αποσύρει τις δυνάμεις από τη Λευκορωσία, δηλαδή για μένα, αν δεν τις αποσύρει από το Ασιποβίτσι που είναι νοτιοανατολικά του Μίνσκ, αν δεν τις αποσύρει από το Γκρόντνο που είναι έναντι Πολωνίας, και αν δεν τις αποσύρει και από την Μπρέστ, ενότια έναντι πάλι Πολωνίας, τότε αυτή τη στιγμή θα κλείσουν όλα τα περάσματα από Πολωνία προς Λευκορωσία, από Λιθουανία προς Λευκορωσία και από Λετωνία προς Λευκορωσία. Αυτό το θέμα παίζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα δε όπως ξέρεις... Είναι δηλαδή διατηρεί επιλογή μετόπου να ανοίξει η μέσο Λευκορωσίας. Αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι ότι κυρίως οι Πολωνοί, οι Σκανδιναβικές χώρες και οι Βαλτικές παίζουν το σενάριο της παρουσίας μειωμένη δύναμη τη Βάγνερ. Για πόσο κόσμο μιλάμε? Μιλάμε αυτή για 2.000 επί του παρόντο. Α πούμε, η Βάγνερ κάποτε είχε 50.000, είχε τεράστια απόλυση, είναι γύρω 18-20.000 τώρα. Μιλάμε αυτή για κάτι τέτοιο. Όμως, και ο Λουκασέγκο λέει ότι άμα ήταν να μείνει η Βάγνερ, λέει πρέπει να πληρώσει η Ρωσία τη Βάγνερ. Εγώ δεν πληρώνω, λέει, στην Λευκορωσία. Εκπαιδεύονται οι ειδικές δυνάμεις της Λευκορωσίας στην περιοχή της Μπρέστ νότια. Με τους από τους Βαγνεριστές, Λάμπρο, μπορεί να είναι πολλοί από αυτούς κατάδικοι ή αυτή τη στιγμή να είναι κλιματίες, αλλά είναι καλοί πολεμιστές. Έτσι, εγώ εμένα μου αρέσει να τα λέω λίγο ψυχρά. Γιατί έχουν εμπειρίες και από το Μάλι και από την Μπουργκινεφάσο και από το Σουδάν και από τη Λιβύη. Δεν είναι. Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκαν πιο αξιόμαχοι από τον τακτικό ρωσικό στρατό. Από τον τακτικό στρατό. Τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό παίζεται έντονα. Δεν είναι όμως στην Ουκρανία, έτσι. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι η Βάγνερ, το οικονομικό της στρατηγείο, είναι στην Αγία Πετρούπολη, εκεί που πήγαινε προχθές το αεροσκάφος, το Empire, με την ηγετική ομάδα των 7 της Βάγνερ, μέσα από τον επικεφαλής των οικονομικών, τον επικεφαλής των επιχειρησιακών κτλ. Η καθαρά στρατιωτική έδρα της Βάγνερ είναι από εκεί που ξεκίνησε η περίφημη πορεία, δηλαδή στην περιοχή Ροστόφοντών, έτσι, είναι περιοχή νότια. Γι' αυτό και πολλοί Βαγνεριστές, αν δεν καταταργούν, δεν ξέρω, στο ρωσικό στρατό, αυτό το δούμε σε 1-2 μήνες, τι γίνεται. Από εκεί πέρα, πάνω στην Αφρική παραμένουν. Έχω παρατηρήσει ότι παραμένουν κυρίως εκπαιδεύοντας τον Χαφτάρ και τον Χεμέτη σε δυνάμεις, δηλαδή στο Σουδάν και στην Ανατολική Λιβύη, στην Κυρηναϊκή. Και όπως ξέρεις, έχουμε και κρίση στη Λιβύη σήμερα, μετά τα χθεσινά που έγιναν με την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, η οποία έχει καταφύγει στην Τουρκία, η Μαγκούς. Η Μαγκούς είναι στην Τουρκία, είναι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, διότι επάφτει από Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, εξαιτίας του ότι είχε μια επικοινωνία 2 ώρες στη Ρώμη με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, Έλι Κοέν. Χωρίς φαίνεται, Λάμπρο, να είχαν ειδοποιηθεί όλες οι αρχές. Και επειδή οι Λιβικές, και επειδή ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα, διότι ας πούμε η Λιβύη έχει τις πιο σκληρές θέσεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα, εκρίθηκε ότι η πρωτοβουλία της Μαγκούς μαζί με τον Ταγιάννη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, να δούνε τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Άλι Κοέν, γυρνώντας πίσω, άρον-άρον πήρε ιδιωτικό αεροσκάφος και μετέβη, είναι φιλότουρκη, δεν έχει σημασία, αυτό γνωστό ήταν, και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρω πριν από λίγο από στρατιωτική πηγή ότι είναι στην πόλη. Δηλαδή, αυστηνή... Στην ουσία είναι έκπτωτη πλέον, έτσι. Ναι, πρακτικά, είναι πλέον έκτοτε και ο Ζανί λέγεται, όπως μου είπαν από κάτω, η Ιταλική πηγή, καλύτερα πληροφορημένη από μένα από την Τρίπολη. Οι Ιταλοί έχουν καλές πληροφορίες. Στην Λιβύη αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, μου είπε, λέει, ο υπουργός νεολαίας ο Ζανί, ο οποίος όμως έχει σπουδάσει και αυτό στην Τουρκία, έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμιο της Αντάλιας, είναι αυτός ο οποίος θα πηγαίνει στη θέση της Μαγκούς. Όμως, Λάμπρο, το ψάξα λίγο παραπέρα πριν κλείσουμε τον Πριγκόζιν, στο εξής σημείο. Πριν από περίπου, θα θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πριν από 5-6 μήνες. Είχε έρθει ο αρχηγός της CIA στη Λιβύη, έτσι, William Burns. Είχε πει τότε, από ό,τι πληροφορήθηκα, στον Αμπντουλχαμίτ Μπέιμπα, τον πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης, τέλος πάντων αυτής που αναγνωρίζει ο ΙΕ, φιλότουρκο πολιτικό και επιχειρηματία, και του είχε πει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει
να προχωρήσει σε ανοίγματα της Λιβύης με το Ισραήλ. Το έχει ζητήσει ο αρχηγός CIA αυτό. Και κυρίως μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιταλία και τη Γερμανία προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή ο Μπέιμπα έκανε την κίνηση και αυτή τη στιγμή αντέδρασε ο κόσμος, γιατί χθες και προχθές γινόντουσαν επεισόδια στη Λιβύη, γινόντουσαν επεισόδια όχι στην Κυρηναϊκή, μέσα στην Τριπολιτάνα, μέσα στην Τρίπολη και μέσα στις βάσεις και λοιπά της Δυτικής Λιβύης, γιατί από τις είναι χωρισμένη η χώρα, υπήρξε αντίδραση. Αύριο μάλιστα βγάζω και κάποιες λεπτομέρειες σε άρθρο μου, σχετικά με τις περιπτώσεις ποιοι αντέδρασαν και αν θυμάστε και αυτός ο πρώην πρέσβης της Λιβύης στην πατρίδα μας, που είναι εμείς στο Προεδρικό Συμβούλιο, και αυτός είπε ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσουν επαφές με το Ισραήλ. Βέβαια, οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι λένε ότι η Λιβύη πρέπει να ακολουθήσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, αυτές που έγιναν μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν. Σουδάν λίγο καρκινοβατή η συμφωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση. Το παρακολουθώ από και μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Απλά είναι απογοητευτικό ότι είμαστε απόντες εμείς. Ενώ είμαστε γυτνιάζουσα και χώρα, έχουμε συμφέροντα ζωτικά. Έχουμε το τρόπο. Είμαστε επικοινωνιακός. Ακριβώς όπως θέλετε, έπρεπε να είμαστε επικοινωνιακός. Και για να κλείσω σε αυτό, μια και του συνδυάζω, α πω το εξής, ότι όλα, ας πούμε, εγώ πιστεύω και το είπα και την πρώτη στιγμή και στο σταθμό και προηγούμενες συζητήσεις, ότι για μένα βεβαίως ήταν περίπτωση από το μακρύ χέρι του Πούτιν. Είμαι από αυτούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ λάμπρα το 1999, που ήταν πρωθυπουργός επί Γέλτσιν, στη γνωστή ιστορία τότε με τα χτυπήματα στα περίφημα τις πολυκατοικίες, που χάσανε τη ζωή τους πάνω από 300 άτομα και τα ρίξαν στους τεσσένους, ενώ ήταν η FSB με τον Πούτιν πρωθυπουργό και τον Γέλτσιν πρόεδρο. Γιατί τότε πήγαν να γίνουν, έγιναν περίεργα πράγματα τα οποία έχουν χαθεί πάρα πολύ λάμπρο. Έχουν χάσει τη ζωή τους, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Σχετικά δηλαδή ο Πούτιν πώς χρησιμοποιεί εναντίον των αντιπάλων κτλ. Και έλεγα προβοκάτσιες λες. Προβοκάτσιες. Λέω σημεία αυτό το που μου είχε πει μια, η οποία ζει, πώς να το πω, στην Πολωνία, αναλύτρια από τη Λευκορωσία, η οποία μου είπε το εξής, ότι ο Πούτιν λέει είναι από τους ανθρώπους που εκδικείται αυτούς οι οποίοι τον προδώσαν ή του φερθήκαν επί κοιλοτρόπους. Είτε υπάρχουν πτώσεις από τα παράθυρα, είτε υπάρχει δηλητηριασμένη τροφή, ναι, ναι, το τσάι, περίπτωση Αλεξάνδρα Λιτβινέγκο, είτε στραγγαλισμοί, είτε πτώματα που ανακαλυφθήκαν μετά, είτε σφαίρες οι οποίες ακόμα και μέσα έξω από το Κρεμλίνο, η περίπτωση Νέμτσοφ, του πρώην πρωθυπουργού επί αναπληρωτή πρωθυπουργού επί Γέλτσιν, που έχασαν τη ζωή τους. Είναι αξιωματικοί οι οποίοι φέρονται να έχουν σκοτώσει την οικογένειά τους και να έχουν αυτοκτονήσει. Είναι περίπτωση, ας πούμε, χαρακτηριστικά Ρώσιο επιχείρημα. Και μου είπε τότε το εξής, αν έχει πάει κόντρα στον Πούτιν, αυτή τη στιγμή καλό είναι να είσαι μακριά από παράθυρο ανοιχτό. Διότι αυτή τη στιγμή η Λευκορωσική. Και να μην ταξιδεύει με αεροπλάνο, με τα πόδια μόνο. Ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο Ρώσος επιχειρηματίας και γνωστός ο Αντόφ έχασε τη ζωή του ακριβώς επειδή έκανε κριτική από παράθυρο ξενοδοχείου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε Ινδική πόλη. Δεν θυμάμαι την πόλη του, δεν έχει σημασία. Ο πρόεδρος της Λουκόιλ, αν θυμάσαι, ο Μαγκάνοφ, έχασε αυτό τη ζωή του Σεπτέμβριο του 22 γιατί ξαφνικά τον βγάλανε με ασθένεια. Να μην πάω στη μίση σε περιπτώσει Μπόρις Νέμτσοφ, του πολιτικού μεταρρυθμιστή επί Γέλτσιν, να μην πάω σε Ναταλία Εστεμίροβα, μεγάλο πρόσωπο. Πρώτη που το 2009 έβρισκε τι γινόταν στην Τσετσενία με τα εγκλήματα, ή του Αλεξάνδρ Σάσα Λιτβινέγκο με το Πολόνιο 210, ή και την κορυφαία τότε δημοσιογράφο, η οποία για την Τσετσενία, την Άννα Πολιτόφσκα, που τη σκοτώσανε μέσα, έγινε έρευνα, καταδικαστήκαν 5, οι οποίοι επειδή ήταν άνθρωποι τη πιστική υπηρεσία FSB, μάλιστα αυτή είχαν πληρωθεί με 150.000 δολάρια. Επειδή αυτά τα ψάχνω, να μην πάω στο Γιουσέγκο, θα θυμάσαι και την περίπτωση του Βίτο Γιουσέγκου που έκανε και πρόεδρος της Ουκρανίας, που κάτι έγινε και δεν ξέρω το πρόσωπό του πώς παραμορφώθηκε. Ας πούμε, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι σύμφωνα με πολιετή έρευνα που έχω κάνει λάμπρο, είναι ένα θέμα το οποίο περίπου 20 χρόνια το έχω πιάσει. Και το σταματάω, το ξαναρχίζω και κλείνω αυτό λέγοντας ότι πάνω από 120, έχω τα ονόματα όλα, μιλάμε στοιχεία, εχθροί του Πούτιν για το χύψη εν λόγω ή κριτική του Πούτιν, αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν βρεθεί, όπως και η περίπτωση του αντικαταστατικού Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος είναι στις φυλακές για 20 χρόνια, αλλά αυτή δεν ξέρω, ας πούμε, αυτός δεν ξέρω πώς την κλείτωσε από τον Νόβιτσοκ, το χημικό αυτό, το οποίο βέβαια την κλείτωσε και ο Σκριμπάλ και η κόρη του. Στη Βρετανία αυτή. Στη Βρετανία. Στη Βρετανία. Τελειώσαν λοιπόν αυτά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν σημασία να δούμε προσεχώς το επόμενο ίσω το προλαβαίνουμε το θέμα τι γίνεται λάμπρο με την περίπτωση του πρακτικοποιημένου στον Νιγέρα, γιατί σήμερα φεύγει άρον-άρον σε 48 ώρες εκτός της πρεσβείας, έτσι ο πρέσβης ο Γάλλος στον Νίγερα. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ο Μακρόν έχει μαζέψει όλους τους πρέσβεις της Γαλλίας ανά τον κόσμο στην ετήσια ενημέρωση. Μάλιστα τους μίλησε σήμερα και άφησε και... Έχει υποστεί μεγάλη υποχώρηση η Γαλλία στην Αφρική. Έτσι. Μεγάλη υποχώρηση στην Αφρική. Αν δεν ήταν τώρα, να λέμε μια αλήθεια, η Νούλαντ να πάει πριν από 18 με 20 μέρες σχετικά με το γεγονός ότι τα παραπλήρωνε αμερικανικές δυνάμεις, δεν ξέρω μέχρι πότε, αυτοί οι 1110
Αμερικανοί που έχουν τα UAVs, τα, ας πούμε, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και που ενεργούν από την περιοχή από μια μεγάλη βάση έξω από την πρωτεύουσα Νιαμέη. Οι Γάλλοι έχουν χάσει τελείως την ιστορία. Άρων-άρων έχουν χάσει μετά το Μάλι, έχουν χάσει μετά την Μπουρκίνα Φάσο, τη Γουινέα, είναι σίγουρα εκτός Νίγηρα και κάνουν κάποιες κινήσεις τώρα σε ορισμένες άλλες χώρες που διατηρούν επιρροή, ώρα Σενεγάλη, ώρα Τόγκο, Μπενίν κτλ. Δεν έχω τώρα το χρόνο πόσες λεπτομέρειες και ακριβώς κάνουν. Θα τα πούμε γιατί νομίζω και η Αφρική ανοίγει και προσοχή από την Αφρική γιατί τα όσα γίνονται εκεί έχουν σχέση με τζιχάδια έτσι. Θα ασχοληθούμε, ετοιμάσουμε, θα ασχοληθούμε μέσα στη βδομάδα, θα ασχοληθούμε εκτενώς με την Αφρική. Την Αφρική ίσως πιστεύω και προσεχώς το έχω υποσχεθεί να έρθω γιατί ένα θέμα είναι εδώ, ναι, Ασία, Ειρηνικός και Αφρική. Ωραία. Και κάποιες άλλες περιοχές, ακόμα και ο Αρκτικός κύκλος, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα φωτίσουμε περισσότερο και επειδή εκπομπή σου είναι και μοναδική που σε αυτά τουλάχιστον δίνει έμφαση σε όλα την γκάμα των θεμάτων, νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον σίγουρα σε αυτά θα τα ξεδιλίξουμε λίγο. Ωραία, Θανάση, ανανέωνουμε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τη μεγάλη χρονιά. Καλή χρονιά, καλή δύναμη να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.